Πάμε γιατί μας περιμένει η Δήμητρα Αναργυρού, η οποία είναι στα Καλάβρυτα. Στα Καλάβρυτα. Πάμε. Πού αλλού μια Δήμητρα, χρόνια πολλά. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Χρόνια πολλά. Καλημέρα και χρόνια πολλά, Δήμητρα. Χρόνια πολλά από το ιστορικό μοναστήρι της Αγίας Λαύρας, το οποίο είναι αφιερωμένο στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ήδη έχουμε τη δοξολογία τώρα. Και δίπλα μου έχω τον Αντιδήμαρχο Παιδείας και Πρόεδρο της Τουριστικής Ανάπτυξης του Δήμου Καλαβρύτων, τον κύριο Νίκο Μπαγκαφά, ο οποίος σήμερα θα μας κάνει παρέα εδώ, είναι εκτός των επισήμων που βρίσκονται. Την καλημέρα μας λοιπόν και χρόνια πολλά στον Δήμαρχο. Σας καλημερίζω λοιπόν από τα ιστορικά και μαρτυρικά Καλάβρυτα, από το μοναστήρι εδώ της Αγίας Λαύρας, ένα μοναστήρι που είναι συνδεδεμένο με την ιστορία. Το μοναστήρι αυτό που πρωταγωνίστηκε στην Επανάσταση 1821, εδώ ορκίστηκαν τα παλικάρια από τον παλαιόν πατρόν Γερμανό, ύστερα από την πίεση λοιπόν του λαού και των οπλαρχηγών, του Σουλιώτη, του Πενμεζά, του Χοντρονικόλα και άλλων, αναγκάστηκαν λοιπόν να ορκίσουν με το προπέτασμα της ωραίας πύλης, το λάβαρο της Επανάστασης όπως ξέρουμε, και έδωσαν τον όρκο για την ελευθερία ή θάνατος. Διαδραματίστηκαν διάφορα γεγονότα ώστε να πάρθει αυτή η απόφαση, η οποία ξεκίνησε από τις 17 του μηνός με όλες αυτές τις σκέψεις που έγιναν εδώ στο μοναστήρι και απελευθέρωσαν τις 21 Μαρτίου, είναι η μέρα της απελευθέρωσης των Καλαβρύτων, είναι η πρώτη του Φεκιά και είναι η πρώτη πόλη της Ελλάδος η οποία απελευθερώθηκε. Για να μεταδοθεί ο αγώνας σε όλο το Πανελλήνιο και να έχουμε αυτό τον κυφόρο αποτέλεσμα. Να πούμε λοιπόν εδώ γιορτάζουμε την 197η επέτειο. Είναι μια εθνική επέτειος για όλους τους Έλληνες, για όλο το Πανελλήνιο. Αλλά εδώ, όπως είπαμε, για τα Καλάβρυτα έχει μια ιδιαίτερη αξία και μια ιδιαίτερη τιμή. Που και υπάρχει και ένας εδώ, θρύλος. Εδώ λοιπόν στο χώρο της Μονής γίνεται η αναπαράσταση. Αναφέρεται στα γεγονότα εκείνης της εποχής, σε ένα βαθμό ανταποκρίνεται. Παίζεται από το θεατρικό μας όμιλο εδώ 50 και πλέον χρόνια. Και ανταποκρίνεται αυτό που σας είπα στα γεγονότα εκείνης της εποχής. Και να πούμε λοιπόν ότι εδώ στο ιστορικό μας μοναστήρι υπάρχουν θρησκευτικά και θρησκευτικά αλλά και ιστορικά κοιμήλια και θα πω μερικά από αυτά, όπως είναι τα άμφια του παλαιών πατρών Γερμανού, Ευαγγέλια όπως το Ευαγγέλιο της Εκατερίνης της Δευτέρας που έχει δωριστεί εδώ στην Ιερά Μονή μας. Υπάρχουν λοιπόν όπλα των οπλαρχηγών της εποχής εκείνης, ακόμα μια βιβλιοθήκη με 3.000 έντυπα, τα οποία κάποια χρονολογούνται από το 1500. Είναι λοιπόν ένα μνημείο μαζί με όλα τα άλλα που μπορεί ο κάθε επισκέπτης να έρχεται και να συνδέσει την ιστορία του τόπου μας με την ιστορία όλης της Ελλάδος. Είναι λοιπόν κάθε, όπως είπα, κάθε Έλληνας και πρέπει να βρίσκεται και να έρχεται εδώ σήμερα. Όπως και κάθε χρόνο περιμένουμε πάρα πολύ κόσμο, γιατί η εθνική επέτειος δεν είναι μόνο εθνική επέτειος, είναι μια ημέρα αργίας να την ονομάσω έτσι, αλλά πρέπει να τη συνδέσουμε με τους Έλληνές μας, με τους αγώνες μας και θα πρέπει πάντα και σε αυτή τη δύσκολη εποχή την οποία βρισκόμαστε, τις θυσίες αυτών των ανθρώπων θα πρέπει και εμείς σήμερα να αναλογιστούμε και να κάνουμε τις δικές μας θυσίες σε ένα περιβάλλον δύσκολο σήμερα. Όχι με όπλα βέβαια, αλλά με άλλα εφόδια κύριε Μαγκαφά. Ελπίζουμε το μήνυμα αυτό να δοθεί σε όλους τους Έλληνες. Χρόνια πολλά και πάλι, να είστε καλά και σας περιμένουμε στα όμορφα και ιστορικά Καλάβρυτα. Να είστε καλά, Δήμητρα Αναργύρου. Γιατί η ιστορία των Καλαβρύτων είναι μεγάλη. Είναι ανεξάντλητη. Βλέπαμε και τα πλάνα που μας στείλατε. Τη θυσία αυτών των συμπατριωτών μας που έγιναν τότε. Ναι. Αλλά θα έλεγα και κάτι ακόμη. Ναι, Δήμητρα, εμείς βλέπουμε τα πλάνα τα οποία μας περιέγραψε ο Αντιδήμαρχος, αλλά είχατε την ευκαιρία χθες να τα καταγράψετε και να τα παρουσιάσουμε σήμερα. Ακριβώς. Την ώρα που μας περιέγραφε και ο Αντιδήμαρχος το τι γίνεται με τις εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα, αλλά και σήμερα, όπως μας λέτε, περιμένετε αρκετό κόσμο στο μοναστήρι και για το προσκύνημα. Και σε λίγο θα γίνει η αναπαράσταση. Έτσι. Και για την αναπαράσταση. Θα γίνει η αναπαράσταση των αγωνιστών του 21 εδώ στο χώρο της Μονής, όπου πρέπει να πούμε ότι θα είναι πολλοί κόσμος πριν θα περάσουν από το Ηρώ που είναι εδώ πιο κοντά και θα καταθέσουν στεφάνι προς τιμήν των αγωνιστών του 21.
Λοιπόν, καλή συνέχεια, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, ευχαριστούμε σας πολύ. Βλέπουμε και τα παιδάκια εδώ που μπαίνουν στο μοναστήρι. Ήδη ο κόσμος σε βλέπουμε, λοιπόν, έχει ξεκινήσει. Ευχαριστούμε Δήμητρα, ευχαριστούμε τη Δήμαρχε. Χρόνια καλημέρα. Πολλά. Καλημέρα και χρόνια πολλά. Καλημέρα.